Είμαι ο Γκρίγκζιαρ της καρδιάς σας και καλώς ήρθατε σε ακόμη ένα unboxing που θα κάνουμε μαζί. Ένα ακόμη unboxing βέβαια για το Nintendo Switch, για ακόμη ένα αξεσουάρ, να το πω έτσι, για τη συγκεκριμένη κονσόλα. Αυτή τη φορά βέβαια δεν είναι ένα αξεσουάρ όπως ένα χειριστήριο, πλήρες χειριστήρα να το πω έτσι, που πιάνουμε και με τα δύο τα χέρια για να αντικαταστήσουμε τα χειριστήρια που έχει το Nintendo Switch ή να αντικαταστήσουμε αυτό εδώ πέρα. Είναι εξαρτήματα μικρά τα οποία τα χρησιμοποιούμε για να εφαρμόζουμε αυτά εδώ τα δύο που έχει στο πλάι τα χειριστήρια και βγαίνουν, τα οποία υπό άλλες συνθήκες μπαίνουν στο χειριστήριο που παρέχεται μαζί με την κονσόλα στην συσκευασία. Αυτό είναι μια απλή βάση, φανταστείτε το, την οποία χρησιμοποιούμε αντί να τα κρατάμε αυτά στο χέρι και να παίζουμε κάπως έτσι και να μην μπορούμε ίσως κάποιοι να συγχρονίσουμε τα χέρια μας ή οτιδήποτε. Άρα λοιπόν εγώ ήρθα και αγόρασα κάποια εξαρτήματα στην συσκευασία, αν την δούμε εδώ πέρα. Λέει ότι είναι 5 σε 1 συνδετήρας ή γενικότερα πακέτο συνδετήρα. Τι εννοούμε συνδετήρα? Έχουμε, αν το δείτε από εδώ από κάτω, θα σας εξηγήσω για ποιο λόγο λέει 5 σε 1. Έχουμε αυτά εδώ τα 4 που βλέπετε και για να μπορέσω να σας το εξηγήσω θα χρειαστεί αυτό να το ανοίξουμε. Άρα εσείς, να τονίσω, μην ξεχάσετε να εγγραφείτε στο κανάλι εδώ πέρα στο YouTube, να πατήσετε το καμπανάκι για να μπορείτε να παίρνετε ειδοποιήσεις κάθε φορά που ανεβαίνει ένα καινούριο βίντεο. Χωρίς όμως να καθυστερήσουμε, θα προχωρήσουμε σε αυτό εδώ πέρα το άνοιγμα της συσκευασίας για να δούμε ακριβώς τα χειριστήρια και να σας εξηγήσω ακριβώς αυτό που λέω από την αρχή, τι είναι και για ποιο λόγο λέει 5 σε 1. Έχω εδώ το μαχαίρι μου, είπα να αλλάξω γιατί δεν μπορούσα να βρω το κοπίδι για να σας πω την αλήθεια, άρα παίρνουμε, κόβουμε τα πλαστικά που έχει εδώ από πάνω. Ωραία. Και ερχόμαστε, το ανοίγουμε. Η συσκευασία από μέσα είναι έτσι. Αυτό είναι όπως το βλέπετε, δεν έχει κάτι άλλο περιμετρικά ή από κάτω. Και έχουμε το εξής. Αυτό εδώ πέρα. Αυτό εδώ πέρα. Αυτό εδώ πέρα. Και ακόμη ένα που είναι αυτό. Όπως τα βλέπετε εδώ, είναι 4. Δεν είναι 5 σε 1. Πάμε να τα ανοίξουμε για να σας εξηγήσω που είναι το πέμπτο. Έχουμε λοιπόν και λέμε, ανοίγουμε αυτά και έχουμε ένα τέτοιο. Ανοίγουμε αυτό και έχουμε ένα τέτοιο. Αυτό είναι τετράγωνο. Αυτό είναι τριγωνικό. Απλά δεν έχει τη γωνία εδώ πέρα πάνω. Έχουμε αυτό εδώ το οποίο είναι ορθογώνιο. Είναι αυτό εδώ όπως το βλέπετε. Δείτε το, το τετράγωνο, το ορθογώνιο και το τρίγωνο. Αυτά εδώ όλα επάνω έχουν από αυτή την πλευρά, από εδώ και αντίστοιχα στο τετράγωνο, έχουν, άμα σας το δείξω, έχουν εδώ πέρα επάνω πλην και από αυτή την πλευρά εδώ συν. Και έχουν και 4 τύπου λαμπάκια εδώ πέρα, τα οποία διαβάζουν την ενέργεια που έχουν αυτά εδώ πέρα επάνω και μας την δείχνουν εδώ. Βέβαια, αυτό που εγώ λέω ενέργεια νομίζω ότι είναι λίγο λάθος, γιατί κατά βάση μας δείχνουν ποιο χειριστήριο είναι. Δηλαδή, αν αυτό είναι, αν παίζετε διπλό, τριπλό ή τετραπλό, αυτά εδώ έχουν 4 λαμπάκια. Άρα, ανάβει το 1 αν αυτό εδώ πέρα το χειριστήριο είναι το Player 1, το 2 αν είναι το Player 2 και αντίστοιχα το 3 και το 4. Και ανοίγουμε και αυτά εδώ, τα οποία θα σας τα δείξω, είναι αυτά. Και δείτε λίγο τώρα την διαφορά. Αυτό είναι αυτό που αγόρασα εγώ επίσης από την Amazon και αυτό είναι το μανίσιο που είχε μέσα το Nintendo Switch όταν το αγόρασα.
Αν το δείτε, αυτό σε σχέση με αυτό, συγκριτικά δηλαδή, είναι πιο λεπτό, είναι πιο μικρό. Αυτή είναι η διαφορά τους και στα κουμπιά, του οποίου αυτά είναι πιο μικρά και αυτά είναι λίγο πιο μεγάλα και κάθονται λίγο διαφορετικά. Γιατί λέει 5 σε 1, γιατί είναι 1, 2, 3, 3, 4, 5. Απλά αυτά είναι 1, δηλαδή δεν γίνεται να χρησιμοποιήσουμε μόνο το 1, άμα αποσυνδέσουμε τα χειριστήρια τα συγκεκριμένα από το Nintendo Switch, αν συνδέσουμε το 1 αναγκαστικά θα συνδέσουμε και το άλλο. Ας σας τα περάσω εγώ εδώ για να τα δούμε πώς φαίνονται αυτά. Λοιπόν, να το κάνουμε λίγο διαφορετικά. Θα σας περάσω αυτό. Λοιπόν, δείτε τα και συνδεδεμένα επάνω. Αυτό είναι που αγόρασα τώρα, αυτό είναι το μανίσιο. Βλέπετε πόση, όχι πολύ μεγάλη, αλλά έχουνε. Πόση διαφορά έχει το ένα με το άλλο. Να σας το βάλω από εδώ, δείτε το. Πάει έτσι. Αυτή είναι η βασική τους διαφορά, γιατί όταν το πιάνεις έτσι, απλά αυτό είναι λίγο καλύτερο ως προς την αίσθηση, δηλαδή το νιώθεις να γεμίζει το χέρι σου λίγο καλύτερα. Και αν το δείτε εδώ επίσης, αναβοσβήνεται το λαμπάκι. Άμα σας το δείξω. Τώρα βέβαια που αναβοσβήνει, σημαίνει ότι απλά προσπαθεί να συνδεθεί με το Nintendo για να μπορέσουν να κάνουν τη σύνδεση και να τα αναγνωρίσει η συσκευή για να μπορείτε να αρχίσετε να παίζετε. Να σας συνδέσω και αυτό εδώ. Και τώρα το έχουμε και τα δύο έτσι. Και όπως το μανίσιο, αντίστοιχα εδώ έχουμε αυτό που το συνδέουμε, το περνάμε βασικά στο χέρι μας, το σφραγίζουμε, το σφίγγουμε, ούτως ώστε αν παίζουμε κάτι, γιατί έχει παιχνίδια που χορεύουμε, έχει παιχνίδια που κάνουμε γυμναστική, οτιδήποτε, να μην μας φύγει, να μην το ρίξουμε κάπου ή σπάσει οτιδήποτε, το δένουμε καθαρά και μόνο για ασφάλεια. Αυτά είναι, τα βγάζουμε πάρα πολύ εύκολα πατώντας το κουμπάκι πίσω από το χειριστήριο. Και αν δούμε τα άλλα, είναι αυτό εδώ, όπου έρχομαι εγώ και το συνδέω εδώ και φαίνεται έτσι, δηλαδή αν το δείτε σαν το Nintendo, είναι τόσο. Αυτές εδώ είναι οι διαστάσεις του από το πλάι. Αν το δείτε, δεν σας το βάζω τώρα, να το δείτε από πάνω κάτω, να, δείτε το έτσι. Είναι ακριβώς όσο είναι η οθόνη του Nintendo, να το πω έτσι, χωρίς τα χειριστήρια. Και να σας βάλω και τα άλλα δύο για να τα δούμε. Αυτό εδώ είναι το ορθογώνιο, το οποίο ορθογώνιο φαίνεται έτσι. Και αν το δείτε συγκριτικά με το τετράγωνο, είναι αυτή η βασική του διαφορά στο μέγεθος. Είναι έτσι και αντίστοιχα έχουμε το τριγωνάκι που σας ανέφερα, το οποίο το συνδέουμε εδώ. Άνοιξε και το Nintendo ταυτόχρονα. Κάνουμε έτσι και αυτό κάθεται έτσι. Είναι δηλαδή έτσι. Τώρα αυτό βέβαια έχει να κάνει και με το πώς βολεύει τον καθένα. Εμένα και για ποιο λόγο τα αγόρασα αυτά. Κάποιες φορές το συγκεκριμένο το χειριστήριο, το μανίσιο, αυτό δηλαδή που είχε μέσα η συσκευασία, με κουράζει. Το νιώθω να με ενοχλεί στο χέρι, γιατί κάποιες φορές το σφίγγω ή δεν το κρατάω σωστά ή οτιδήποτε. Το οποίο είναι έτσι, αν το δείτε, το τετράγωνο μόνο είναι όσο είναι αυτά μαζί. Και λέω, ας πάρω και κάποια άλλα, μπορεί να χρειαστούν, γιατί έχω και τα παλιά. Δεν τα έχω πετάξει, τα έχω κρατήσει. Μπορεί να χρειαστούν, μπορεί να έρθει κάποιος φίλος, μπορεί να παίξουμε ένα διπλό, ένα τριπλό, ένα τετραπλό, ένα οτιδήποτε, ένα παιχνίδι. Και λέω, ας έχω, γιατί και αυτά δεν τα αγόρασα ακριβά, νομίζω τα αγόρασα, και θα σας πω ευθύς αμέσως. Τα αγόρασα από ό,τι βλέπω εδώ πέρα, από την Amazon όπως έχουμε πει, 13,50 ευρώ. Για 13,5 ευρώ δεν είναι ακριβά,
δεν έβρισκα το λόγο να μην κάνω την αγορά αυτή και δεν είναι και βαριά, δεν προσθέτουν δηλαδή βάρος στο χέρι, γιατί αυτά είναι πάρα πολύ ελαφριά σαν βάρος. Τώρα ο όγκος έχει να κάνει και με τα χέρια μας. Κάποιοι που έχουν λίγο πιο μεγάλα χέρια, φαντάζομαι, μπορεί να τους βολέψει να χρησιμοποιήσουν αυτό ή μπορεί να τους βολέψει να χρησιμοποιήσουν το χειριστήριο που λέγαμε την άλλη φορά, αυτό εδώ πέρα δηλαδή που σας είχα δείξει στο άλλο το βίντεο. Εξαρτάται το πώς το θέλουμε για να το κάνουμε. Εδώ η βασική τους διαφορά και το βασικό τους στοιχείο είναι ότι συνεχίζεις να χρησιμοποιείς τα μανίσια, τα χειριστήρια, άρα έχεις όλα τα καλούδια σε εισαγωγικά και χωρίς εισαγωγικά που δίνει η μαμά εταιρεία για να μπορούμε να παίζουμε, δηλαδή το NFC tag εφόσον χρησιμοποιούμε τα αμίμπο, τα οποία δίνουν κάποια του, κάποια δώρα ή κάτι μέσα στο παιχνίδι, αναλόγως το παιχνίδι και το αμίμπο. Έχουμε την αρχική τη δόνηση, το μηχανισμό δηλαδή της δόνησης που έβαλε η Nintendo εξ αρχής. Έχουμε όλα αυτά τα συγκεκριμένα. Και πάλι όμως τονίζω ότι έχει να κάνει με τον καθένα τι θέλει να κάνει και πώς θέλει να το χρησιμοποιεί. Τα πήρα, όπως σας είπα και πριν, γιατί είναι φτηνά και γιατί κάποιες φορές το μανίσιο με κουράζει. Σε κάθε περίπτωση όμως αυτά είναι, θα σας τα δείξω πάλι όλα μαζί. Μην μπερδεύεστε, το τονίζω και πάλι που λέει 5 σε 1, επί της ουσίας, ναι μεν είναι 5 κομμάτια, είναι 4 σε 1. 1, 2, 3, 4, γιατί αυτά τα δύο πάνε πακέτο. Είμαι ο Γκρίτζιαρ της καρδιάς σας, εσείς μην ξεχάσετε να με ακολουθήσετε στο κανάλι στο YouTube και να πατήσετε το κουμπάκι του κουδουνακίου, ούτως ώστε να μπορείτε να παίρνετε ειδοποιήσεις για κάθε βίντεο καινούριο που ανεβαίνει. Ό,τι θέλετε, μου το γράφετε στα σχόλια, μου το ρωτάτε, μου το λέτε και σας απαντάω. Να προσέχετε, να μείνετε ασφαλείς, να περνάτε καλά και θα τα ξαναπούμε στο επόμενο βίντεο. Μέχρι τότε, σας χαιρετώ, γεια σας!